Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Από πού θέλετε εσείς. Εγώ το μόνο μπορώ να σας πω και για τα δύο πορίσματα. Είναι δύο πορίσματα που παραδώσαμε στον έντιμο κύριο Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι το πόρισμα του κύριου Γιώργου Κούμα, ναι, και το πόρισμα της Ορειοασίας. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει την εργασία μας. Για μας οι υποθέσεις αυτές είναι κλειστές. Είμαστε ικανοποιημένοι ότι τα κρατά πλέον στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη και σε αυτόν και στον βοηθό του ότι θα κάνουν, θα πράξουν τα δέοντα. Εκείνο το οποίο μας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι τα πορίσματα που έρχονται, τα οποία είναι, εξίσου σοβαρά, και αναμένουμε ότι τις επόμενες 40 μέρες θα είναι πολύ καυτές μέρες για την Επιτροπή, καθότι θα παραδώσουμε αρκετά πορίσματα. Μάλιστα. Τώρα, ως προς το πρόεδρο της ΚΟΠ, κύριε Ευθυμίου, οι δικηγόροι του κύριου Κούμα ήταν πάρα πολύ σαφείς και ξεκάθαροι ότι, εντάξει, αρχικά αντέδρασαν και είπαν ότι θα κινηθούν και νομικά ως προς τη διαρροή αυτού του πορίσματος, η οποία, όπως ισχυρίζονται, ίσως έγινε από πλευράς της Επιτροπής Διοντολογίας. Εσείς πώς απαντάτε? Μα δεν έγινε διαρροή. Αυτά που διαβάζετε, ναι, που έχω διαβαστεί, δεν είναι το πόρισμα. Τι να απαντήσω? Να πω ποιο είναι το πόρισμα, αφού δεν μπορώ να το πω. Όλοι λένε ότι είναι αυτά που δημοσιεύτηκα στον τύπο. Δεν είναι αυτά που δημοσιεύτηκα στον τύπο, δεν είναι αυτό το πόρισμα. Μέχρι εκεί μπορώ να πάω. Και αυτοί που λένε ότι διέρευσαν το πόρισμα και βλέπουν προς την Επιτροπή, κακώς βλέπουν προς την Επιτροπή, δεν μπορεί να υπερασπιστεί διαφορετικά η Επιτροπή. Τι να τους πω, ειδού το πόρισμα, ειδού τα δημοσιεύματα, πέντε μου ποια είναι η σχέση, δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Απλώς σας λέω ότι δεν έχει διαρρεύσει το πόρισμα. Αν διέρευνε το πόρισμα, θα έγραφαν άλλα πράγματα οι εφημερίδες. Αυτά είναι... Τι θα έγραφαν δηλαδή, κύριε Φίλιππ? Θα σας πω. Αν σας πω, θα διαρρεύσω το πόρισμα. Πράγμα το οποίο θα ήταν πολύ... Υπάρχει ασυμβίβαστο εντός του πορίσματος για τον κύριο Κούμα? Οι ερευνητές λένε ότι υπάρχει. Εκείνος που θα χειριστεί το θέμα είναι ο Γενικός Εισαγγελέας. Είπαμε προηγουμένως που έχω εμπιστοσύνη. Και ο τελικός κριτής, ξέρετε, σε αυτά τα πράγματα είναι το δικαστήριο. Μόνο ο δικαστής μπορεί να πει ένοχος ή αθώος. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως, ο Γιώργος ο Κούμας είναι αθώος. Δηλαδή υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλούμε για αυτόν για τον Γιώργο τον Κούμα και να αφήνουμε συνέχεια ανυπονοούμενα. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Πρέπει να πούμε ότι τέλος. Από την ώρα που το πόρισμα έχει πάει στο Γενικό Εισαγγελέα, έχει τελειώσει. Τώρα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στα επόμενα σοβαρά πορίσματα. Που ποια είναι αυτά? Τα οποία αφορούν τους κόκκινους φακέλους, αφορούν τη σκοποβολή, αφορούν τις προειδοποιήσεις για έντονη στοιχηματική δραστηριότητα κάποιων αγώνων πρώτης κατηγορίας, αφορούν την τοξοβολία, αφορούν το τένις, αφορούν τον τζούτο, αφορούν όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολλές οι έρευνες που γίνονται. Αναμένουμε με πολλή αγωνία να έρθουν όλα αυτά τα πορίσματα. Αναμένουμε τις 40 μέρες να κλείσουν όλες αυτές οι υποθέσεις και εκεί πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Διότι δεν είναι σωστό να εστιάζουμε την προσοχή μας μόνο σε μια υπόθεση και αυτή που αφορά το ποδόσφαιρο. Η Επιτροπή είναι Επιτροπή Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, ολόκληρου του αθλητισμού. Έχουμε υποθέσεις που αφορούν όλο το φάσμα του αθλητισμού και πρέπει να σκύψουμε με πολύ προσοχή για να προστατεύσουμε όλα τα αθλήματα από τη σύψη και τη διαφθορά. Πού εντοπίζεται το πόρισμα που παραδώσατε στο Γενικό Εισαγγελέα, πέραν από τον κύριο Κούμα, κύριε Ευθυμίου, αφορά και πιο την αναρρίχηση, έτσι? Την ορειοασία, ναι. Την ορειοασία. Εκεί μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες? Εκεί οι ερευνητές μας έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχει ασυμβίβαστο κάποιων ατόμων που σχετίζονται με την Ομοσπονδία. Μέχρι εκεί μπορώ να πω, από εκεί και πέρα είναι θέμα του Γενικού Εισαγγελέα. Άλλωστε, αγαπητή μου Στέλλα, αν δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που σας είπα τώρα, ναι, δεν θα στέλναμε το πόρισμα στο Γενικό Εισαγγελέα. Αν δεν υπήρχε κάτι, θα το κλείαμε εμείς εκεί, στην Επιτροπή, και θα ανακοινώναμε ότι δεν προέκυψε κάτι, κλεί η υπόθεση, μπαίνει στο αρχείο. Ωραία. Μέχρι τώρα που μιλούμε, δεν έχουμε κλείσει στο δικό μας αρχείο οποιοδήποτε πόρισμα. Τα έχουμε παραδώσει όλα. Και αν δεν με πατάει η μνήμη μου, είναι 8 και έχουμε ακόμα 2 τώρα στο γραφείο, Στέλλα, τα οποία θα μελετήσουμε την Τρίτη που είναι συνεδρία, για να αποφασίσουμε να θα στείλουμε και αυτά τα 2
στο Γενικό Εισαγγελέα. Και τα υπόλοιπα δύο τι αφορούν, κύριε Ευθυμίου? Αφορούν σκοποβολή. Μάλιστα, που είναι και το τεράστιο θέμα που όπως ένα μέρος της σκοποβολής. Ναι. Υπάρχουν τρεις έρευνες που γίνονται για σκοποβολή, διότι ήταν τεράστιο θέμα, εμοιράσαμε τα θέματα. Το ένα έχει τελειώσει και έχει έρθει και θα μελετηθεί την Τρίτη.